Ερτογάν, ο οποίο το πρώτο του μήνυμα για το 2024 επέλεξε την προκλητική ρητορική παρά το γεγονό ότι τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε ύφεση. Περισσότερα θα μα πει ο Ανδρέα Παφίτη. Θυμήθηκε και πάλι τη γαλάζια πατρίδα Μιχάλη Ερτογάν, ο οποίο μιλούσε σε εκδήλωση με αφορμή την επέτειο τη ίδρυση των μυστικών υπηρεσιών τη Τουρκία. Ξεκαθάρισε ότι δεν άλλαξε ούτε δόγμα, ούτε τον άξονα τη εξωτερική του πολιτική, σε αντίθεση με ό,τι λένε κάποιοι. Πέραν από την καλάζια πατρίδα, θυμήθηκε το Αιγαίο, θυμήθηκε την Ανατολική Μεσόγειο για να διατρανώσει ότι βρίσκεται υπό την προστασία του όλη η γειτονιά. Βάζοντα το κάδρο προστασία και τη Λιβύη. Επίση, Μιχάλη ρίξε τα πυρά του για άλλη μια φορά προ το Ισραήλ, προδοποιώντα το ότι η εξάρθρωση του δικτύου κατά σκόπο τη ΜΟΣΑΤ από τι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε ήταν μόνο η αρχή. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Στη σύλληψη δύο Ελληνοκυπρίων και ενό Τουρκοκύπριου προχώρησε η αστυνομία. Κατηγορούνται για απαγωγή και παράδοση του ψευδοκράτου δι' δύο Καμερουνέζων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην στιγερή δολοφονία 45χρονη Τουρκοκύπρια. Του πρόδωσε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εξελίξει προκύπτουν γύρω από την στιγερή δολοφονία τη 45χρονη Αίσα Αλάβα, καθώ μετά τον εντοπισμό στι ελεύθερε περιοχέ και παράδοση των δύο υπόπτων από το Καμερούν στην λεγόμενη Ασίου.